Το 2019 είναι η χρονιά των ευρωεκλογών. Οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο. Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε πώς γίνονται οι εκλογές, μαζέψαμε όλες τις σημαντικές πληροφορίες σε αυτό το βίντεο. Αρκετές χώρες έχουν διαφορετική διαδικασία ψηφοφορίας, αλλά όλες είναι σε μία μορφή της αναλογικής εκπροσώπησης. Σε μερικές χώρες ψηφίζουν απλά ένα κόμμα που έχει μία λίστα από υποψηφίους με σειρά εκλογής. Σε άλλες ψηφίζουν κόμμα και μετά έχουν και δικαίωμα επιλογής υποψηφίων, κάτι σαν σταυρό προτίμησης. Οι ψηφοφόροι διαλέγουν όσους υποψήφιους θέλουν και αριθμίζουν τη σειρά προτεραιότητάς τους. Η συμμετοχή στις ευρωεκλογές συνολικά μειώθηκε από το 62% στο 42% τα τελευταία 40 χρόνια. Ακόμη και σε χώρες που η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική, όπως η Ελλάδα, το Βέλγιο και η Βουλγαρία, η συμμετοχή έχει μειωθεί. Οι ευρωβουλευτές εκλέγονται για να εκπροσωπήσουν γεωγραφικές περιοχές ή επαρχίες σε κάποιες χώρες, όπως είναι η Ιταλία, ή να εκπροσωπήσουν ολόκληρη τη χώρα, όπως είναι η Γερμανία και οι περισσότερες άλλες χώρες. Ο αριθμός των ευρωβουλευτών σε κάθε χώρα είναι σε αναλογία του πληθυσμού της. Η Γερμανία έχει τους περισσότερους ευρωβουλευτές, 96 στο σύνολο, και η Μάλτα και η Κύπρος έχουν μόλις 6 ευρωβουλευτές. Η θητεία τους είναι για 5 χρόνια και οι ευρωβουλευτές ξοδεύουν τον χρόνο τους μεταξύ Βρυξελών και Στρασβούργου, όπου υπάρχουν τα δύο ευρωκοινοβούλια. Ψηφίζουν για νόμους και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγκρίνουν τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι ευρωβουλευτές στην Ολομέλεια κάθονται ανάλογα με τον πολιτικό χώρο που εκπροσωπούν και όχι ανά χώρα. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφορες πολιτικές ομάδες, όπως είναι η κεντροδεξιά, οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι και οι ευροσκεπτικιστές. Οι ευρωβουλευτές βοηθούν επίσης στην επιλογή και εκλογή για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα μετά τις εκλογές του Μαΐου έχει τον πιο δυνατό υποψήφιο και τις περισσότερες πιθανότητες να εκλεγεί ως πρόεδρος της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίξουν τον υποψήφιο με απόλυτη πλειοψηφία, ο υποψήφιος αυτός εκλέγεται.